μπουκλάρουν οι κλινικές COVID και προβληματισμός επικρατεί για τις μεθ COVID του νησιού, καθώς μεγάλη πίεση ασκείται τα τελευταία 24 ώρα στα νοσοκομεία, αφού κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις διασωληνώσεις ασθενών και τους θανάτους. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου μέχρι το πρωί υπήρχε διαθέσιμο μόνο ένα κρεβάτι στη μεθ COVID. Νοσηλεύονται 8 ασθενείς στη μεθ COVID και υπάρχει ένα διαθέσιμο κρεβάτι. Όταν γεμίζουν ενδοτικές οι ασθενείς που είναι βαλία, δεν υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευτούν σε μονά ενδοτική θεραπεία, οπότε ψάχνουμε σε άλλα νοσοκομεία. Καθώς μάλιστα πολλοί εφησυχάζουν θεωρώντας ότι προκύπτει λιγότερο σοβαρή νόσηση με την παραλλαγή όμικρον και τα ασημείωση των κρουσμάτων, ο διευθυντής της ΜΕΘ του Βενιζελίου προειδοποιεί ότι κυρίως ανεμβολίαστοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην εντατική και ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Υποθέτουμε ότι είναι δέλτα, αλλά δεν το ξέρουμε. Γίνεται τώρα μια καταγραφή. Μας έχουν ζητήσει δηλαδή να ξαναστείλουμε μοριακά τεστ για να ταυτοποιηθεί αν είναι δέλτα ή όμικρον. Φαντάζομαι σε δύο μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η επιδημία δεν έχει τελειώσει και διακρίνω έτσι έναν εφησυχασμό ότι πάμε καλά, τελειώνουμε, τελειώνει η επιδημία. Για ρευστό σκηνικό μιλούν και οι απλοί πολίτες. Φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει ή δεν θα κατασταλάξει σύντομα, οπότε πρέπει να προσέχουμε όλοι. Ευελπιστώ και ελπίζω ότι είμαστε στο τέλος, γιατί έχει κουραστεί ο κόσμος. Όλο περιορισμούς. Ανησυχητικά είναι τα όσα περιέγραψε για αύξηση των θανάτων σε απλές κλίνες COVID ο καθηγητής παθολογοανατομίας στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, Κώστας Γιαννακάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984 και στο Γιώργο Σαχίνη. Έχουμε μια αύξηση στις απώλειες των ανθρώπων, όχι από τις εντατικές, αλλά μέσα από τις κανονικές κλινικές, τις κοινές κλινικές COVID. Πρέπει να αναλυθούν πάρα πολύ καλά τα στοιχεία, τα οποία παίρνουμε από τις διάφορες περιφέρειες στην Ιταλία, για να καταλάβουμε πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα. Κατά τον ίδιο, η χαμηλή γονιδιωματική επιτήρηση αλληλούχησης στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα είναι ακόμη μικρότερη, δίνει και θολή εικόνα για το ποια εκδοχή του ιού αυτή τη στιγμή οδηγεί σε αύξηση των θανάτων στα νοσοκομεία και μάλιστα εκτός ΜΕΘ. Εδώ πριν τα Χριστούγεννα μας έλεγαν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό ήταν όμικρον. Ξαφνικά αυτό το ελάχιστο ποσοστό έγινε 85%. Όμως θέλουμε περισσότερες αλληλουχίες, κύριε Σαχίνη.